Πέμπτη εδώ μαζί μας στην παρέα μας, να ξυπνήσουμε όμορφα, χαρούμενα, θετικά. Διάβαζα στο application του καιρού ότι θα έχει πάρα πολύ σκόνη στην Αττική και γενικώ στην Ελλάδα. Ελπίζω να μην ισχύει κάτι τέτοιο. Ότι 9 μηνών μου κάνετε και διάβασμα, το παίρνω σκοπλιμέντο και μόνο που το επιχειρείτε. Ότι τα βλέπω τα πράγματα και δεν καταλαβαίνω καν ότι είσαι έγκυος. Είναι φοβερό. Παιδιά, εντάξει, μου λέτε τέτοια για να. Μα και από πίσω που σε βλέπουμε, δεν το καταλαβαίνω ότι είσαι έγκυος. Καλά, δες μας το πλάι. Γενικώ δεν καταλαβαίνουμε ότι είσαι έγκυος. Παιδιά, είσαι μια κανονική γυναίκα δύνατη. Λίγο μια γκρίνια με έχει πιάσει με τις ορμόνες. Γιατί λέτε εσείς, εντάξει, είπαμε, αλλά όχι και έτσι, εντάξει. Να το, εδώ, το δωράκι. Για Αγγιούλα, δεν γκρινιάζεις πολύ. Για Αγγιούλα δεν γκρινιάζω πολύ, να τα λέμε. Να δω στην αρχή γι' αυτό. Α, ναι. Συγγνώμη ρε παιδιά, με κατηγορούν, θα πω. Έρχεται να μου κάνει η Ρούλα ένα τελικό αυτό στην μπούκλα, χαϊδεύει τον αρκούδο. Λέω, Χρυσό μου, κάνε με ένα μωρό μάλλον. Μετά τον αρκούδο, λέω, θα χαϊδέψεις εμένα. Μετά έχω τον Δημήτρη που διαβάζει το περιοδικό. Πιφ, πιφ. Παφ, πουφ. Πιφ, πιφ. Τι να κάνεις με αυτό το μαλάκι, πρέπει λίγο να το κουρέψουμε. Θα το φτιάξουμε.